Η πορεία ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ εδώ και 20 χρόνια, με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων της χώρας, αλλά και η παραπέρα ιδιωτικοποίηση, ιδιαίτερα στο εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα της επιχείρησης των παγίων, που προωθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, φέρνει σε απαράδεκτη και πολύ επικίνδυνη κατάσταση τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και το σύνολο, θα έλεγα, του ελληνικού λαού οι επιπτώσεις στους, στους εργαζόμενους, όλα αυτά τα χρόνια σήμαναν μείωση του προσωπικού στην ΕΙΔΑΠ, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, πολλές εργολαβίες και βεβαίως μείωση των αποδοχών τους. Πράγμα το οποίο προβλέπουμε να συνεχιστεί με τη νέα πορεία της παραπέρα ιδιωτικοποίησης. Και κυρίως αφορά το σύνολο του ελληνικού λαού, γιατί τα λαϊκά στρώματα της πατρίδας μας είναι που θα πούνε το νερό νεράκι με την αύξηση της τιμής της ίδρευσης, την αύξηση της τιμής της αποχέτευσης. Σε αυτό τον αγώνα λοιπόν, ενάντια σε αυτή την πορεία ιδιωτικοποίησης και όλα τα δεινά που φέρνει για το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων, το ΚΚΕ είναι στο πλευρό των εργαζομένων, είμαστε μαζί στους αγώνες τους και στη Βουλή με ανάλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες.